Έχουμε φάει τόσα χρόνια τον πέρασε από τη ζωή μας και μας πετάνε έξω. Η δουλειά βγαίνει με ελάχιστα άτομα, κόβονται ρεπό, κόβονται άδειες. Να κάνουν κάτι, έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος. Κατά τα άλλα, η δημόσια υγεία είναι μια χαρά. Κραυγή απόγνωσης από το προσωπικό καθαριότητας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ, διαμαρτυρήθηκε σήμερα για το πώς το νοσοκομείο του Ηρακλείου έχει τεχνιέντος εγκαταληφθεί στην τύχη του, αδυνατώντας να καλύψει βασικές ανάγκες. Πλέον όλο το προσωπικό είναι στα όρια εξουθένωσης. Κινδυνεύει με απόλυση το προσωπικό σοκ 30 έκτου σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού. Περάσαμε ένα COVID εδώ πέρα με ελάχιστη βοήθεια και συμπαράσταση από πολλούς και το ευχαριστώ είναι ότι τώρα μας λένε δεν μας χρειάζονται και φύγετε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πόσες γυναίκες έχουμε μείνει, αυτές είμαστε και βγάζουμε το νοσοκομείο όλο μόνες μας και βοήθεια από πουθενά. Μία καθαρίστρια βγάζει 3-4 κλινικές. Πείτε σας παρακαλώ, πού θα πάει αυτό το χάλι? Δεν υπάρχουν τώρα μικρόβια, δεν υπάρχουν τώρα ιοί. Όταν βρωμέσει πιο πολύ το νοσοκομείο και έρθουν άλλα, τι θα λένε, η καθαριότητα φταίει? Αυτά να πείτε στον κύριο Άδωνη. Έχουμε 4-5 κλινικές σε κάθε μία κοπέλα. Οι κοπέλες στην καθαριότητα δεν το συζητάμε, 25-30 άτομα κάτω. Ο κύριος Άδωνης δεν μας χρειάζεται, είπε. Μπορείτε να ρωτήσετε τους ασθενείς, τους γιατρούς μας, όλους μέσα αν μας χρειάζονται ή όχι. Το Υπουργείο έχει αφήσει το νοσοκομείο στα προβλήματά του, στην υποστελέχωση και δεν δίνει καθόλου μέρημνα για οτιδήποτε συμβαίνει και σε εμάς και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Απεργιακή συγκέντρωση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας πραγματοποιήθηκε και στο Παγνί. Είναι μια εικόνα ενός συστήματος υγείας που καταραίει πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα πλέον, που το αφήνουν έμπειρο προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό, που δεν έρχονται νέοι συνάδελφοι να δουλέψουν, που οι συνθήκες καθημερινά επιδεινώνονται. Η πολιτική που θέλει τους εργαζόμενους, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, κάφρους και ανθρωπάκια, του την επιστρέφουμε, γιατί ακριβώς οι υγειονομικοί είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, η πολιτική τους είναι αλφα με μικρό γράμμα, ακριβώς γιατί ουσιαστικά ταλαιπωρούν και ασθενείς και εργαζόμενους. Οι υγειονομικοί του Δημοσίου έχουν κοινό μέτωπο αγώνα και με τους εργαστηριακούς γιατρούς στην Κρήτη, που προχώρησαν σήμερα σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Κρήτης. Είμαστε δίπλα όλοι οι γιατροί ενωμένοι και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γιατί η ιατρική έχει έναν όρκο και αυτός είναι ο μοναδικός. Όχι, εμείς όλοι είμαστε ενωμένοι. Ο αγώνας μας είναι ενιαίος με την έννοια ότι και οι συνάδελφοι επιτελούν ένα έργο και το οποίο θα πρέπει να παραμείνουν στη δουλειά. Εμείς τους συμπαραστεκόμαστε. Απογοήτευση και θυμός είναι τα συναισθήματα των εργαστηριακών γιατρών που συνεχίζουν για άλλη μια εβδομάδα την αποχή από τα καθήκοντά τους για το clawback και επισημένοντας ότι δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός που δημιουργεί προβλήματα, αλλά και το μείζον θέμα της συνταγογράφησης. Πιο μεγάλοι γιατροί που είναι κοντά στη σύνταξη δεν μπορούμε να πάρουμε σύνταξη, αλλά δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε ούτε να πεθάνουμε. Διότι αυτό το τεχνητό χρέος θα μείνει στα παιδιά μας. Το αν γίνεται μια συνταγογράφηση μεγάλη, την οποία τη φορτωνόμαστε εμείς στις πλάτες μας και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την κοινωνική πολιτική της κάθε κυβέρνησης, αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη. Όπως δεν είναι ευθύνη και τα χρέη που μαζεύονται αναδρομικά για χρήματα που δεν είναι δικά μας χρέη. Και αυτό που ζητάμε είναι να είναι μαζί μας και ο Έλληνας ασφαλισμένος για τον οποίο αγωνιζόμαστε εμείς. Γι' αυτό να αγωνιζόμαστε, για να μπορεί να έχει υπηρεσίες ιατρικές υψηλού επίπεδου και να μπορούμε και εμείς να του τις προσφέρουμε. Αλλά όχι με χρέη σε εμάς και στα παιδιά μας. Το 1,6 δις που μας έχει βάλει στην πλάτη μας δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ. 1.400 εργαστήρια κινδυνεύουν. 27.000 άνθρωποι θα μείνουν στο δρόμο πανελληνίως. Εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος στον οποίο καταλήγουν όλα αυτά τα χρέη. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστούν τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, η ορθή συνταγογράφηση, να υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να γράψει ο γιατρός, ο οποίος φυσικά, εάν θεωρήσει ότι μπορεί να χρειαστεί και μια επιπλέον εξέταση, να του δώσει το δικαίωμα το σύστημα και να τη συνταγογραφήσει. Οι υγειονομικοί του Ηρακλείου καλούν τους πολίτες να δώσουν το παρόν στο πανηρακλειώτικο απεργιακό συλλαλητήριο για τις δομές υγείας που προετοιμάζεται για τις 21 Μαΐου.